Μεταφορών εργαζόμαστε σε τρεις άξονες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κυκλοφορίας που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος άξονας αποτελείται από πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη της υλοποίησης του flyover. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται επί του παρόντος. Τέλος, ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε στο προσεχές διάστημα. Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΤ, τον ΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κινηθήκαμε ταχύτατα για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου. Ειδικότερα, γνωρίζετε ότι ξεκίνησαν άμεσα 5 νέες λεωφορειακές γραμμές εξπρές, οι οποίες προσφέρουν συνολικά 200 νέα δρομολόγια. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους 150 νέους οδηγούς, οι οποίοι εργάζονται ήδη, βρίσκονται στο τιμόνι. Σε αυτούς προσθέθηκαν άλλοι 20 με εσωτερική μετακίνηση. Έχουμε ήδη 26 νέα οχήματα από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα αντικαταστάθηκαν 36 παλαιά λεωφορεία του ΟΑΣΤ με νεότερα οχήματα μεγαλύτερης χωρητικότητας. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το επόμενο διάστημα ο στόλος των λεωφορείων θα εξυγχρονιστεί με την άφιξη των 110 αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων και μάλιστα σήμερα, το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της ΑΝΕΘ και του εργολάβου για την κατασκευή του σταθμού φόρτισης στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Προετοιμάζουμε δε το διαγωνισμό για την προμήθεια των επιπλέον 750 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων, που περίπου τα 220 από αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη και είναι και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.